Εδώ και 15 χρόνια το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο κοινωνικής προστασίας και παρέχει οργανωμένη και συστηματική φροντίδα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση της ομάδας στόχου, την παραμονή στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι είναι ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό για την κοινωνία, βοηθάει ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό εδώ λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ και μια δεκαπενταετία ήταν σε εργασιακή ομοίρια. Εμείς σαν κυβέρνηση πήραμε την απόφαση να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία και επιτέλους όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν επί μεγάλο χρονικό διάστημα να προσληφθούν σαν μόνιμο προσωπικό. Να σταματήσουν να έχουν πια το άγχος και την ανασφάλεια αν την επόμενη θα έχουν δουλειά ή δεν θα έχουν δουλειά. Ήταν ένα από τα θέματα τα οποία είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός του Σεπτέμβριο του 2018 στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και θα γίνει πραγματικότητα τους πρώτους μήνες του 2019. Άλλωστε έχει περάσει από τη Βουλή, έχει ψηφιστεί, έχει δώσει η τροπολογία ψηφής τους δίνει αυξημένη μοριοδότηση στους ήδη εργαζόμενους, γιατί στόχος είναι να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι ένα εξειδικευμένο προσωπικό και βοηθάν πάρα πολύ τους ηλικιωμένους. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα αυτό ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε συνεργασία λοιπόν με την τοπική αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουν όλες τις διαδικασίες στο επόμενο διάστημα για να οριστικοποιηθούν οι προσλήψεις. Οι προσλήψεις που θα γίνουν βεβαίως μέσω ΑΣΕΠ, γιατί θα ελεγχθούν όλα τα δικαιολογητικά όσων υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης, για να μην υπάρξει καμία περίπτωση αδιαφάνειας και στέρηση το δικαίωμα τους από κάποιους άλλους οι οποίοι είχαν το δικαίωμα της πρόσληψης. Το πρόγραμμα θα στελεχωθεί από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες όπως κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές αλλά και νέες ειδικότητες όπως φυσιοθεραπευτές. Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, το νοσοκομείο και άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Ο στόχος είναι όπου υπάρχουν ανάγκες να καλυφθούν. Βεβαίως και με την τροπολογία αυξήθηκαν από τους ήδη εργαζόμενους στη θέση, θέλω να πω, για άτομα οι οποίοι, για ειδικές κατηγορίες ατόμων, για να μην χαθούν οι θέσεις από τους ήδη εργαζόμενους. Όλα αυτά είναι και με συμφωνία, από ό,τι γνωρίζω, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και με το Υπουργείο Εσωτερικών, και μέχρι τώρα, τουλάχιστον εγώ, δεν γνωρίζω να υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τους ήδη εργαζόμενους. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν εξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένοι και δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Στόχος των υπηρεσιών είναι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Πρέπει να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες που έχουν οι ηλικιωμένοι, γιατί το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους 67 ετών και άνω και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπηρία άνω το 67% και είναι σε κάτω των 67 ετών. Και μια άλλη παράμετρο σημαντική είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που υπάρχουν. Πιστεύω οι ωφελούμενοι εδώ και πολλά χρόνια τα γνωρίζουν όλα αυτά και θεωρώ ότι για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που σχεδόν καθημερινά τους επισκέπτονται στο σπίτι και τους προσφέρουν τη βοήθεια.